Στην ενότητα αυτή θα συζητήσουμε τη διάδοση της ενέργειας καθώς διαδίδεται μια κυματική διαταραχή μέσα σε ένα μέσο. Όπως θα δούμε, κατά τη διάδοση μιας κυματικής διαταραχής μεταφέρεται ορμή και ενέργεια από ένα σημείο του μέσου σε ένα άλλο, ενώ μέρος του μέσου, έτσι, ποσότητα ύλης, δεν μεταφέρεται μαζί με το κύμα. Για παράδειγμα, αν έχουμε το κύμα στην επιφάνεια μιας θάλασσας, η διαταραχή η κυματική μεταφέρεται από τον ένα τόπο της επιφάνειας της θάλασσας στον άλλον, μέσα στον χρόνο, αλλά δεν μεταφέρεται ποσότητα νερού κατά τη διάρκεια αυτή. Προκειμένου να κάνουμε αυτή τη μελέτη, θα ξεκινήσουμε και θα θυμηθούμε λίγο την απλή αρμονική ταλάντωση. Θα δούμε πώς μεταβάλλεται η ενέργεια του αρμονικού ταλαντωτή μέσα σε ένα κύκλο της ταλάντωσης που κάνει, και έτσι ώστε να δούμε και τη φύση της ενέργειας που μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της κυματικής κίνησης. Έστω λοιπόν ένας αρμονικός ταλαντωτής που μπορεί να περιγράφεται από ένα ιδανικό ελαττήριο σταθεράς κάπα. Η κυκλική συχνότητα δίνεται από την τετραγωνική ρίζα της σταθεράς του ελαττηρίου προς τη μάζα του σώματος το οποίο ταλαντώνεται, και έστω ξύ η μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας του αρμονικού ταλαντωτή. Ας υποθέσουμε ότι η μετατόπιση σαν συνάρτηση του χρόνου δίνεται από κάποιο πλάτος ξύ 0 και ότι η αρχική φάση είναι 0. Τότε σε κάθε χρονική στιγμή και η ταχύτητα είναι ένα αρμονικά ταλαντούμενο μέγεθος το οποίο εκτελεί και αυτό αρμονική ταλάντωση με πλάτος V0, το οποίο είναι ίσο με το πλάτος της ταλάντωσης του ταλαντωτή πολλαπλασιασμένο με την κυκλική συχνότητα. Αυτό προκύπτει με απλή παραγώγηση του ημιτόνου, το οποίο θα μας δώσει το συλλημίτονο. Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και η κινητική ενέργεια που έχει ο αρμονικός ταλαντωτής είναι μια χρονικά μεταβαλλόμενη ποσότητα, η οποία και αυτή έχει αρμονική εξάρτηση από το χρόνο. Το πλάτος της ταλάντωσης της ποσότητας αυτής δίνεται από τη μέγιστη κινητική ενέργεια που έχει ο αρμονικός ταλαντωτής, που είναι αυτή η ποσότητα εδώ μπροστά, ή άμα αντικαταστήσουμε την τιμή της μέγιστης ταχύτητας με τη μέγιστη δυναμική ενέργεια που έχει ο αρμονικός ταλαντωτής. Αυτή εδώ η ποσότητα είναι η μηχανική ενέργεια που έχει ο ταλαντωτής και η οποία θα πρέπει να παραμένει σταθερή στο χρόνο. Πράγματι, η κινητική ενέργεια δίνεται ως μια αρμονική σχέση με το χρόνο, με πλάτος ταλάντωσης ε. Για να δούμε τώρα τι είδους ταλάντωση κάνει αυτή η ποσότητα, χρησιμοποιούμε αυτή την απλή τριγωνομετρική ταυτότητα που μας δίνει το τετράγωνο του συνημιτόνου σαν συνάρτηση του συνημιτόνου, και βλέπουμε ότι έχουμε μια ποσότητα η οποία ταλαντώνεται με συχνότητα η οποία είναι διπλάσια από τη συχνότητα του αρμονικού ταλαντωτή. Η αρχική εδώ σταθερά, η οποία δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο, δεν έχει σχέση, δεν επηρεάζει την αρμονική αυτή κίνηση, είναι απλά μια σταθερά η οποία κάνει την κινητική ενέργεια να είναι θετική για κάθε χρονική στιγμή. Εδώ στο αριστερό διάγραμμα βλέπουμε πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα με το χρόνο στη συγκεκριμένη κίνηση. Γιατί ίσα με το 0 έχουμε το μέγιστο της ταχύτητας, και μετά από χρονική περίοδο ίσα με μία περίοδο της ταλάντωσης η ταλάντωση της ταχύτητας επαναλαμβάνεται. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι V0, το οποίο όπως είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια είναι ίσο με ωμέγα επί ξύ 0. Η κινητική ενέργεια όμως είναι διαρκώς θετική, εξαρτάται από το V τετράγωνο, οπότε ξεκινάει και αυτή από τη μέγιστη τιμή της, όταν το T ίσο με το 0, αλλά όταν το V πάρει την μέγιστη καταπόλυτη τιμή
αλλά με αρνητική φορά η κινητική ενέργεια είναι πάλι θετική. Οπότε παίρνουμε πάλι μέγιστο εδώ της κινητικής ενέργειας, αλλά είναι πάλι θετικό. Και αυτό είναι, μας εξηγεί κιόλας γιατί το πλάτο, η συχνότητα της ταλάντωσης της κινητικής ενέργειας είναι διπλάσια από τη συχνότητα ταλάντωσης ταχύτητας. Αν με ωμέγα έψιλον πούμε την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης της ενέργειας, αυτή είναι διπλάσια από την κυκλική συχνότητα του ταλαντωτή, άρα και η συχνότητα είναι διπλάσια και η περίοδος είναι η μισή. Η δυναμική ενέργεια του αρμονικού ταλαντωτή είναι και αυτό ένα μέγεθος το οποίο εξαρτάται από το χρόνο. Αν χρησιμοποιήσουμε τη δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου, η οποία φαίνεται εδώ, και αντικαταστήσουμε το ξύ σαν συνάρτηση του χρόνου, παίρνουμε πάλι ότι η δυναμική ενέργεια είναι ένα αρμονικά ταλαντούμενο μέγεθος με πλάτος ίσο με τη μέγιστη κινητική ή δυναμική ενέργεια του αρμονικού ταλαντωτή. Στην περίπτωση αυτή, στα διαγράμματα εδώ, συγκρίνουμε την ταλάντωση της απομάκρυνσης με την ταλάντωση της δυναμικής ενέργειας και εδώ μάλλον έχει γίνει κάποιο λάθος στο σχήμα. Θα έπρεπε όταν το ξύ είναι 0 και η δυναμική, και η δυναμική ενέργεια είναι 0, το 0 της δυναμικής ενέργειας είναι 0. Εδώ αποκτάει τη μέγιστη τιμή. Πάλι εδώ όταν το ξύ είναι αρνητικό, η δυναμική ενέργεια πρέπει πάλι να έχει μέγιστη τιμή. Άρα εδώ έχουμε μία ταλάντωση η οποία και αυτή έχει διπλάσια συχνότητα από αυτή της απομάκρυνσης. Το ότι το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας διατηρείται προκύπτει με απλή αντικατάσταση και χρησιμοποιώντας την απλή τριγωνομετρική ιδιότητα, το ημίτονο τετράγωνο και συνημίτονο τετράγωνο μιας γωνίας κάνει πάντα ίσο 1. Άρα το ταφ και U είναι πάντα ίσα με ε, που είναι η μηχανική ενέργεια του αρμονικού ταλαντωτή. Εδώ βλέπουμε τα διαγράμματα αυτά της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας στο ίδιο διάγραμμα και βλέπετε ότι πράγματι όταν η κινητική ενέργεια είναι μέγιστη, η δυναμική ενέργεια είναι ελάχιστη και αντίστροφα, έτσι ώστε το άθροισμα αυτών των δύο ποσοτήτων να μας δίνει πάντα τη σταθερή τιμή ε. Η ενέργεια που δίνουμε αρχικά στον αρμονικό ταλαντωτή χαρακτηρίζει αμέσως τις βασικές παραμέτρους της ταλάντωσης, τη μέγιστη ταχύτητα και απομάκρυνση του αρμονικού ταλαντωτή. Η μέγιστη απομάκρυνση λέγεται και πλάτος της ταλάντωσης και βλέπετε εδώ πώς σχετίζεται με την ενέργεια στην οποία δίνουμε αρχικά στον ταλαντωτή προκειμένου να εκτελέσει την αρμονική ταλάντωση. Επίσης, η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας οδηγεί σε μία άμεση σχέση μεταξύ του μέτρου της ταχύτητας του ταλαντωτή και της απομάκρυσης από τη θέση της ισορροπίας. Αν γράψουμε εδώ τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας και κάνουμε αυτή την απλή άλγευρα, βρίσκουμε το άθροισμα του β τετράγωνο και ω τετράγωνο ξ τετράγωνο παραμένει σταθερό στο χρόνο. Αυτή εδώ η σταθερά δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πλάτος της ταχύτητας του ταλαντωτή ή ωμέγα τετράγωνο επί το πλάτος της ταλάντωσης. Άρα προκύπτει μια πολύ απλή σχέση που συνδέει το μέτρο της ταχύτητας β με την απομάκρυση ξ. Από εδώ δεν προκύπτουν τα σχετικά πρόσημα, αλλά αν μας ενδιαφέρει απλώς το μέτρο των ποσοτήτων αυτά συνδέονται με αυτήν εδώ την απλή σχέση. Και το β με τετράγωνο είναι προφανώς μια σταθερά η οποία δεν εξαρτάται ούτε από το χρόνο, ούτε από την απομάκρυση ή την ταχύτητα. Για να δούμε τώρα πώς η ενέργεια του αρμονικού ταλαντωτή σχετίζεται με τη διάδοση της ενέργειας στα κύματα. Θα πάρουμε ένα απλό παράδειγμα και θα προσπαθήσουμε να το γράψουμε τα αποτελέσματα έτσι ώστε να πάρουν τη γενικότερη δυνατή μορφή που θα αφορούν όλα τα κύματα που θα μελετήσουμε
στις ενότητες που θα ακολουθήσουν. Θεωρούμε λοιπόν τη λεπτή ράβδο, σύμφωνα με το παράδειγμα που κάναμε σε προηγούμενη ενότητα, και για να μελετήσουμε τη διάδοση της ενέργειας τη χωρίζουμε σε στοιχειώδεις λεπτούς κυλίνδρους, πάχους δέλτα χ, βάζοντας νη σημεία, και παίρνουμε το νη όσο γίνεται μεγαλύτερο, έτσι ώστε μέσα σε κάθε κύλινδρο να είναι αρκετά μικρός, ώστε οι μεταβολές των διαφορών μεγεθών να θεωρούνται αμελητές. Αν ο κύλινδρος αυτός παραμορφωθεί, για παράδειγμα αν επιμηκυνθεί κατά κάποιο μήκος L μικρό, τότε παραμορφώνονται όλοι οι μικροί κύλινδροι, και εκεί που, από εκεί που είχαν πλάτος ΔΧ, τώρα αποκτάνε πλάτος ΔΧ τόνος, το οποίο ΔΧ τόνος εξαρτάται από τις μεταβολές της μετατόπισης των δύο άκρων των κυλίδρων, ξιάι συν 1 και ξιάι. Η δυναμική του συστήματος δίνεται από τον νόμο του Χουκ, ο οποίος μας λέει ότι η ορθή τάση ισούται με την διαμήκη σε αυτό το σχήμα συνιστόσα της δύναμης F ανά μονάδα επιφάνειας. Και αυτή είναι ανάλογη του ποσοστού της παραμόρφωσης της ράβδου. Η σταθερά Y, που είναι η σταθερά ελαστικότητας του Young, καθορίζει πόσο μεγάλη είναι αυτή η τάση ανάλογα με το ποσοστό της παραμόρφωσης. Αν έχουμε ομοιόμορφη παραμόρφωση, είχαμε δείξει ότι το L δια L μεταφέρεται αυτούσιο και στους στοιχειώδεις αυτούς κυλίνδρους, οι οποίοι παραμορφώνονται κατά δεξί όταν το αρχικό τους μήκος πριν την παραμόρφωση είναι δεξί. Άρα το L δια L στην περίπτωση αυτών των κυλίνδρων είναι το δεξί προς δεξί. Οπότε η δύναμη είναι ανάλογη της παραγόγου που μας δίνει τη μεταβολή της μετατόπισης μέσα στο χώρο. Εμείς τώρα θέλουμε να μελετήσουμε τη διάδοση της ενέργειας. Οπότε προσωρινά ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κύμα το οποίο διαδίδεται προς τα δεξιά, οπότε η ροή της ενέργειας θα μετρηθεί από την ισχύ που κατά τη διάρκεια των ελαστικών παραμορφώσεων μεταβιβάζει η αριστερή πλευρά, δηλαδή αυτός εδώ ο κύλινδρος, προς τον κύλινδρο που βρίσκεται δεξιά του. Και αν υποθέσουμε ότι κάποια χρονική στιγμή στη συγκεκριμένη θέση το δεξί είναι θετικό, δηλαδή ο κύλινδρος μεγαλώνει σε μέγεθος, τότε τον τραβάει ο δεξής κύλινδρος με δύναμη φάι συν 1, καθώς και τον τραβάει και ο αριστερός κύλινδρος. Και είχαμε υπολογίσει ότι η διαφορά αυτών των δύο δυνάμεων είναι που καθορίζει τη δυναμική του κυλίδρου που θα μας δώσει και την εξίσωση του κύματος. Εδώ πέρα όμως, αν θέλουμε να υπολογίσουμε την ισχύ που μεταβιβάζει η αριστερή πλευρά στη δεξιά, πρέπει να υπολογίσουμε τη δύναμη που ασκεί ο αριστερός κύλινδρος στο δεξί, και η μεταβίβαση αυτής της ενέργειας θα είναι ίση με το έργο αυτής της δύναμης ανά μονάδα χρόνου. Αν η δύναμη που ασκεί ο δεξής κύλινδρος στον αριστερό είναι φάι συν 1, τότε ο αριστερός στο δεξί ασκεί μια δύναμη μείον φάι συν 1. Άρα η ισχύ που μεταβιβάζεται είναι F επί ταχύτητα, οπότε είναι μείον φάι συν 1 επί την ταχύτητα της διαχωριστικής επιφάνειας που είναι δεξί προς δτ. Για να απλουστεύσουμε τους υπολογισμούς, ας υποθέσουμε ότι το κύμα που διαδίδεται είναι αρμονικό με μήκος κύματος και συχνότητα που δίνονται από κυματαριθμό K και κυκλική συχνότητα ω. Τότε μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα την ταχύτητα δεξί προς δτ, η οποία δίνεται από την παράγωγο του ημιτόνου, λόγω της παραγωγής ως προς τε βγαίνει εδώ ένα μείον ω, ενώ η δύναμη που δίνεται από την παράγωγο του ξι ως προς χ παραγωγίζεται, υπολογίζεται παραγωγίζοντας πάλι το ημίτονο, που μας δίνει συνημίτονο, αλλά λόγω του ότι παραγωγίζουμε ως προς χ, θα πάρουμε εδώ μπροστά ένα παράγοντα συν κάπα. Οπότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε την τιμή της δύναμης και της ταχύτητας και να υπολογίσουμε την ισχύ που διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Μέσα στις αγγείλες βλέπουμε τις ποσότητες που υπολογίσαμε.
Εδώ βλέπετε το πρόσημο γίνεται συν και η εξάρτηση από το χρόνο δίνεται πια από συνημήτωνο τετράγωνο ΚΧΩΤ. Κάτι το οποίο βλέπετε είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει και στον αρμονικό ταλαντωτή. Έχουμε δηλαδή μια συχνότητα η οποία διπλασιάζεται στην περίπτωση της ενέργειας σε σχέση με την συχνότητα της ταλάντωσης. Οπότε γράφουμε αυτή τη σχέση και θεωρώντας τα αποτελέσματα που είχαμε δείξει ότι το V τετράγωνο είναι το Y δια ρο, οπότε μπορούμε να απαλείψουμε το Y που είναι μια ποσότητα που αφορά μονάχα τη διάδοση κυμάτων σε μεταλλικές ράβδους και θεωρώντας ότι το V είναι ω δια K, μπορούμε να απαλείψουμε και το K. Οπότε βλέπετε εδώ, αυτό είναι το Y, αυτό εδώ είναι το K, τα αντικαθιστούμε και παίρνουμε μία σχέση η οποία είναι V επί Α επί αυτή την ποσότητα η οποία είναι μέσα στην παρένθεση. Θα δούμε ότι η ποσότητα αυτή μέσα στην παρένθεση μπορεί να ερμηνευτεί κάτι σαν πυκνότητα ενέργειας και γι' αυτό την ξεχωρίσαμε. Θα το εξηγήσουμε αυτό στην επόμενη διαφάνεια. Πάντως βλέπετε ότι σε ένα δεδομένο σημείο του χώρου, όπως θεωρήσαμε τον στοιχειώδη κύλινδρο που είναι στο σημείο PI, η ισχύς η οποία μεταβιβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά είναι συνάρτηση του χρόνου, δεν είναι σταθερή διαρκώς. Οπότε μελετώντας τα κύματα, η ποσότητα που μας ενδιαφέρει είναι πόση ισχύς μεταβιβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά κατά μέσο όρο. Εφόσον έχουμε μία ποσότητα η οποία είναι περιοδική, μπορούμε να την ολοκληρώσουμε στην περίοδο ή σε ένα πολλαπλάσιο της περίοδου και να φυσικά να διαιρέσουμε με την ποσότητα του χρόνου που υπολογίσαμε το ολοκλήρωμα αυτό. Οπότε, αν αντικαταστήσουμε το dW προς dt μέσα στο ολοκλήρωμα, η μόνη ποσότητα που εξαρτάται από το χρόνο είναι αυτή εδώ. Έτσι. Εδώ πέρα βάλαμε χ ίσον με το 0, αλλά το αποτέλεσμα του ολοκληρώματος δεν έχει καμία σχέση. Το ΚΧ είναι μια αρχική φάση όταν το χ μένει σταθερό, οπότε η τιμή του ολοκληρώματος δεν εξαρτάται από αυτή την τιμή. Οπότε εδώ χρησιμοποιούμε αυτό το αποτέλεσμα που ισχύει για αυτό το στοιχειώδες ολοκληρώμα. Σας ενθαρρύνω να το κάνετε. Έτσι. Είναι ίσο με ταφ δεύτερα, οπότε διαιρούμενο με ένα δια ταφ θα σας δώσει ένα δεύτερο. Άρα η μέση ισχύς που διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά ισούται με V επί α επί ρο ωμέγα τετράγωνο ξύ 0 τετράγωνο, που είναι σταθερές που δεν εξαρτώνται ούτε από τη θέση ούτε από το χρόνο, επί ένα δεύτερο που χαρακτηρίζει την μέση τιμή στο χρόνο. Η ποσότητα αυτή μέσα στην παρένθεση μπορεί να ερμηνευτεί σαν πυκνότητα ενέργειας που βρίσκεται μέσα στη ράβδα. Έτσι, αν πάρουμε εδώ για παράδειγμα μία διατομή, φαίνεται εδώ να είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, αλλά θα μπορούσε να είναι ολόκληρη κυλινδρική διατομή, δεν έχει σημασία. Τότε βλέπουμε ότι το dε προς dt μπορεί να γραφτεί σαν, πολλαπλασιάζουμε και διούμε με dχ επί α, οπότε το dt το μεταφέρουμε εδώ στο dχ, θα μας δώσει την ταχύτητα, ενώ το dχ επί α είναι όγκος. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι παίρνουμε πραγματικά μία ροή μιας ποσότητας που είναι η ενέργεια ανά μονάδα όγκου. Άρα η μέση ισχύς είναι η επιφάνεια α επί την ποσότητα ταχύτητα επί πυκνότητα ενέργειας. Έτσι. Αυτό εδώ είναι μια ροή ενέργειας ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα επιφάνειας και είναι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει το κύμα σε μια συγκεκριμένη θέση. Βλέπετε την εξάρτηση από το χρόνο την έχουμε απαλείψει παίρνοντας μέση τιμή. Έτσι.
και αυτήν εδώ την ποσότητα την ονομάζουμε ένταση του κύματος, Ι. Και η θεώρηση που κάναμε μπορεί να γενικευτεί κιόλας για διάδοση κυμάτων, όχι μόνο κατά μία συγκεκριμένη διεύθυνση, τη διεύθυνση ας πούμε του άξονα ταχύ, αλλά και όταν έχουμε για παράδειγμα σφαιρική διάδοση κυμάτων. Εδώ βλέπουμε ένα κύμα το οποίο έχει μία πηγή στο κέντρο μιας σφαίρας, διαδίδεται με ταχύτητα V ισοτροπικά προς όλες τις διευθύνσεις, δηλαδή το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό προς πάσα κατεύθυνση. Και επειδή η ισχύ που διαδίδεται ανά μονάδα χρόνου εξαρτάται από το πόση ισχύ δίνουμε εδώ στην πηγή, και αν αυτό δεν μεταβάλλεται με το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε σφαιρική επιφάνεια, εφόσον η κυματική διαταραχή έχει διαδοθεί ισότροπα, η ισχύ που μεταφέρεται ανά μονάδα χρόνου είναι κάτι το σταθερό. Έτσι, γιατί δεν χάνεται πουθενά ενέργεια. Έτσι, υποθέτοντας βέβαια ότι δεν χάνεται πουθενά ενέργεια. Οπότε η ένταση που είναι η ισχύ αυτή που διαπερνάει όλη τη σφαίρα ανά μονάδα επιφάνειας, βλέπουμε ότι μειώνεται σαν ένα διαρτετράγωνο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που το χρησιμοποιούμε γενικά στα σφαιρικά κύματα. Για παράδειγμα, όταν κοιτάμε ένα αστέρι με ένα τηλεσκόπιο, υποθέτουμε ότι η ένταση του φωτός που φτάνει σε εμάς μεταβάλλεται σε έναν διά την απόσταση του στο τετράγωνο. Και αυτή τη σχέση τη χρησιμοποιούμε προκειμένου να υπολογίσουμε την απόσταση που βρίσκεται το αστέρι αυτό από εμάς. Έτσι, δεδομένου βέβαια ότι έχουμε έναν τρόπο να εκτιμήσουμε την ισχύ που εκπέμπεται από το αστέρι αυτό, και όντως έχουμε. Λοιπόν, επίσης, το ότι η ισχύ που μεταφέρεται είναι μία σταθερά πάνω σε κάθε σφαιρική επιφάνεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αυτήν εδώ τη σχέση, έτσι ώστε να βρούμε την εξάρτηση της πυκνότητας της ενέργειας σε ένα σφαιρικό κέλυφος, σε ένα λεπτό σφαιρικό κέλυφος που περιβάλλει αυτή η σφαιρική επιφάνεια, να δούμε ότι και αυτό μειώνεται με την απόσταση σαν ένα διαρτετράγωνο, έτσι, γιατί το π δια β προς 4π είναι μια σταθερά και η μόνη εξάρτηση από την απόσταση βγαίνει από την αύξηση της σφαιρικής επιφάνειας με την ακτίνα. Αλλά αν έχουμε ένα ελαστικό κύμα όπως στην περίπτωση αυτή, αλλά όπως θα δούμε το μόνο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ότι η πυκνότητα ενέργειας είναι ανάλογη του πλάτου στο τετράγωνο, κάτι το οποίο ισχύει για όλα τα κύματα που θα μελετήσουμε, τότε βρίσκουμε ότι το πλάτος αυτό εις το τετράγωνο μειώνεται με την απόσταση σαν ένα διαρτετράγωνο. Ό,τι είναι εδώ μέσα στην αγγείλη είναι σταθερές που χαρακτηρίζουν την διάδοση του συγκεκριμένου κύματος. Και πάλι τονίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα που το μόνο που χρησιμοποιεί είναι ότι η πυκνότητα ενέργειας είναι ανάλογη του τετράγωνου του πλάτους. Άρα, το πλάτος του κύματος στη σφαιρική διάδοση μειώνεται με την απόσταση σαν ένα διάρ. Δεν μπορώ να έχω κύματα τα οποία, όπως στην περίπτωση της διάδοσης, σε μια διεύθυνση πάνε σαν ξ0 επί μη τον ΟΚΑΠΑΧΗ μη ΟΜΕΓΑΤ. Θα πρέπει να έχω ένα ξ0 διάρ επί μη τον ΟΚΑΠΑΧΗ μη ΟΜΕΓΑΤ. Και αυτό γενικεύεται και με άλλα, με άλλες περιπτώσεις διάδοσης κυμάτων. Για παράδειγμα, αν έχουμε κυκλικά κύματα στην επιφάνεια ενός υγρού, τότε η ισχύ, αντί να είναι σταθερή πάνω στην επιφάνεια μιας σφαίρας, είναι πάνω στην επιφάνεια ενός κύκλου. Και επαναλαμβάνοντας όλα τα επιχειρήματα που είπαμε μέχρι στιγμής, βρίσκουμε ότι το πλάτος μειώνεται όχι σαν ένα διά, αλλά σαν ένα διά τετραγωνική ρίζα το R. Πάντως, και στην περίπτωση αυτή, το πλάτος δεν είναι σταθερό, όπως στην περίπτωση των επίπεδων κυμάτων. Αυτό το τελευταίο σας συνιστώ να κάνετε όλα τα βήματα που κάναμε πριν, προκειμένου να τα αποδείξετε και να κατανοήσετε βαθύτερα αυτά που είπαμε προηγουμένως.